Συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες γύρω από τη δολοφονία του Έλληνα δημοσιογράφου και ανταποκριτή του ΑΠΕ Νίκου Κάτσικα μέσα στο διαμέρισμά του στο Κάιρο, με τα κίνητρα εκτός από τη ληστεία να φαίνεται πως είναι και σεξουαλικά. Στην απολογία του, ο νεαρός άντρας που εργαζόταν ως διανομέας φαγητού σε εστιατόριο που επισκεπτόταν συχνά ο Έλληνας ανταποκριτής, αποκάλυψε στις αρχές λεπτομέρειες σχετικά με τη γνωριμία του με τον δημοσιογράφο αλλά και με όσα συνέβησαν την ημέρα της δολοφονίας. Ο ίδιος ομολόγησε τη δολοφονία και αποκάλυψε ότι είχε γνωριστεί με το θύμα στο εστιατόριο που δούλευε και είχαν ανταλλάξει τηλέφωνα. Ανέφερε ακόμα πως ο δημοσιογράφος τον κάλεσε στο σπίτι του, όπου και τον επισκέφθηκε λίγες ημέρες μετά την αρχική συνάντησή τους. Ο δράστης στην ομολογία του ισχυρίστηκε ότι ευρισκόμενος στο σπίτι του θύματος, ο Έλληνας δημοσιογράφος ξεκίνησε να τον ρωτά για τις συνθήκες διαβίωσής του, με τον κατηγορούμενο να παραπονιέται για την κακή οικονομική του κατάσταση. Τότε, σύμφωνα με τον ίδιο, ο Νίκος Κάτσικας του ζήτησε να συνευρεθούν ερωτικά με αντάλλαγμα κάποιο χρηματικό ποσό. Εκείνος δέχτηκε, μόνο που τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν όπως θα έπρεπε, αφού μετά το τέλος της ερωτικής πράξης και όπως φαίνεται να είπε ο κατηγορούμενος, το θύμα αρνήθηκε να του δώσει τα χρήματα που είχαν συμφωνήσει. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μαλώσουν άγρια, με τον δράστη να τον ρίχνει στο πάτωμα και να τον μαχαιρώνει μέχρι θανάτου. Ο κατηγορούμενος παραδέχθηκε επίσης πως αφού σιγουρεύτηκε για το θάνατο του Νίκου Κάτσικα, άρπαξε το ποσό των 260 ευρώ, 3 κινητά τηλέφωνα και κάποια από τα αντικείμενα του θύματος και στη συνέχεια διέφυγε από τον τόπο του εγκλήματος. Ο 56χρονος δημοσιογράφος ήταν ανταποκριτής του Αθηναϊκού Πρακτορείου από το 2016 και συνεργαζόταν για πολλά χρόνια και με την ΕΡΤ. Ξεκίνησε την καριέρα του από την Πάτρα για την εφημερίδα Αλλαγή, ενώ ήταν αριστερός ψάλτης στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου. Μάλιστα και στην Αίγυπτο συμμετείχε ως ψάλτης βυζαντινής μουσικής σε διάφορες εκδηλώσεις.